Έχει παντού ταμπέλες. Παντού. Κάθε τετράγωνο έχει μια ταμπέλα. Έχουμε όλη την εντύπωση ότι το ολόκληρο το πρώτο πόδι ανήκει πλέον στους Ρώσους. Όχι, μας έχει μείνει ακόμα κάποιο. Δεν ανήκει όλους στους Ρώσους. Πολύ ωραία θέα εδώ, ναι. Καλορίζικο το σπίτι σας. Αν κάποιος τι ιστορικά, όπου μπαίνουν οι Ρώσοι, τι συμβαίνει, δεν είναι ότι καλύτερο. Κάποιοι από τους Ρώσους που έρχονται στη Χαλκιδική για διακοπές φεύγουν από εδώ με τα κλειδιά μιας μεζονέτας με θέα τη θάλασσα. Κάτι οι εξευτελιστικές τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα, κάτι η ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας, κάτι που όποιος αγοράζει σπίτι παίρνει πλέον και βίζα, η αγορά σπιτιού στη Χαλκιδική φαντάζει ευκαιρία στα ρωσικά αυτιά. Είμαι από την Ρωσία. Σήμερα πρώτη μέρα. Καλορίζικο το σπίτι σας. Εδώ. Πολύ ωραία θέα εδώ, ναι. Πώς σας φαίνεται που τώρα έχετε αγοράσει σπίτι και μπορείτε να έρχεστε εδώ και όποτε θέλετε και για όσο θέλετε. Да, это большая радость для нас. Нам потребовался не один год, чтобы мы могли себе позволить купить недвижимость, поэтому это для нас огромное счастье. Это подарок нам для себя. Мы сюда собираемся приезжать круглый год и зимой тоже. Хотите нам увидеть это спите? Да, конечно, пожалуйста, прошу вас. Вы будете моими первыми гостями. Θα είστε οι πρώτοι μας επισκέπτες. Α, ωραία! Ωραία! Έκαναμε ποδαρικό δηλαδή, με άλλα λόγια. Πάμε πάνω. Α, ωραίο! Здесь еще один балкон. Ωραίο! Η Τατιάνα είναι η μόνη Ρωσίδα που δέχτηκε να μας μιλήσει για το νέο της σπίτι στη Χαλκιδική. Οι υπόλοιποι Ρώσοι που αγόρασαν σπίτι στην Ελλάδα δεν ήθελαν να βγουν με το πρόσωπό τους στην κάμερα, κυρίως επειδή φοβούνται μήπως τους δει κάποια αρχή στη Ρωσία και αρχίσει έρευνα για το που βρήκαν χρήματα να αγοράσουν σπίτι σε ξένη χώρα. Любой человек не может не радоваться, когда сбылась его мечта, которую много лет стремился. Η Ελένη, η μεσήτρια, που βρήκε το σπίτι στην Τατιάνα, βρίσκει σπίτια σε Ρώσους στη Χαλκιδική τον τελευταίο χρόνο, εκμεταλλευόμενη τη στροφή των Ρώσων στις αγορές της Νότιας Ευρώπης. Μάλιστα, είναι παντρεμένη με Έλληνα τουριστικό πράκτορα, ο οποίος ζει στη Μόσχα και φέρνει Ρώσους τουρίστες στο Άγιο Όρος. Έχουμε έρθει με την Ελένη να μου δείξει ένα σπίτι το οποίο έχουν αγοράσει οι Ρώσοι. Наша компания Sphera Group в России работает с Болгарией, с Турцией. И у хозяина пришла идея открыть компанию в Греции. Так как Греция и Россия – это две православные страны, у нас очень много общего. И после того, как мы решили попробовать, у нас все получилось. Ο κάτω χώρος και πάνω φαντάζομαι υπνοδωμάτια και τα λοιπά. Ναι, τρία υπνοδωμάτια. Τρία. Τρία. Мой муж помог мне узнать эту страну и полюбить ее. И также мы помогаем эту страну полюбить нашим русским клиентам, которые покупают здесь недвижимость, которые любят греческое море. Которые любят греческих людей, потому что вы очень открытый народ. У вас очень вкусная кухня, очень глубокая история. Πάμε μέσα να μου δείξεις. Πάμε να δούμε. Είμαι περίεργη. Πώς τα 100 τετραγωνικά βγάζουν τρία υπνοδωμάτια. Μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο που ασχολείστε με τα μεστικά, έχετε δει μεγάλη ανταπόκριση από Ρώσους. Αγοράζουν. Наши клиенты из России, Россия очень большая страна, покупают очень много недвижимости в Греции. Каждый месяц это примерно 15-20 покупок. Это Халкидики, Афины, районы Афин, Салоники. Τι τιμή έχει ένα τέτοιο σπίτι? Εδώ ξεκινάνε από 250 χιλιάρικα στο συγκρότημα και φτάνουν μέχρι και 700. Τα οποία είναι όλα πουλημένα στην πρώτη γραμμή. Δεν έχει μείνει τίποτα. Έχουν μείνει 15 σπίτια απόλυτα από τα 160. Σε πόσο διάστημα? 10 χρονών είναι το συγκρότημα.
Ο χρυσός αγοραστής βέβαια για τους Έλληνες δεν είναι εκείνος που θα δώσει 100 ή 200 χιλιάδες ευρώ για ένα διαμερισματάκι με θέα τη θάλασσα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βίλες στη Χαλκιδική και αυτές είναι προς πώληση. Κύριοι αγοραστές φυσικά είναι οι Ρώσοι. Σήμερα βρίσκομαι σε ένα από τα ωραιότερα σπίτια που έχω δει στη ζωή μου, το οποίο βρίσκεται κυριολεκτικά στη μέση του δάσους. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν ήθελε να βγει με το πρόσωπό του στην κάμερα. Μου διηγήθηκε όμως ιστορίες για Ρώσους που έφταναν με χαρτοφύλακες γεμάτους χρήματα στην είσοδο της έπαυλης προκειμένου να αγοράσουν το ακίνητο. Κατεβαίνεις 150 μέτρα από το κεντρικό σπίτι, όπου συναντάς ένα δασικό δρόμο, ο οποίος φυσικά δεν είναι ιδιωτικός. Δεν έχει σχεδόν κανένας άλλος πρόσβαση. Θα πρέπει να έρθεις είτε με σκάφος, είτε περπατώντας και κολυμπώντας από κάποια άλλη παραλία. Το οποίο πάντως είναι μαγευτικό. Λέγεται ότι και ο Αμπράμοβιτς είχε ενδιαφερθεί για αυτό το σπίτι. Και μάλιστα η αξία που το δίνανε ήταν 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι μηχανικοί του τότε σκεφτόντουσαν και κάνανε μελέτες για το πού θα τοποθετηθεί το υλικοδρόμιο του. Το αγοραστικό ενδιαφέρον νομίζω ότι ξεκίνησε γύρω στο 7-8 και παρατηρούμε μια αυξητική τάση. Ο Νίκος Λαζαρίδης αναλαμβάνει για λογαριασμό Ρώσων αγοραπολισίες ακινήτων στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικός παράγοντας για την αύξηση των αγορών ακινήτων από Ρώσους ήταν η μείωση του φόρου μεταβίβασης από 10% στο 3%. Δεν αγοράζουν μόνο στην Ελλάδα, αγοράζουν στην Ισπανία, αγοράζουν στη Βουλγαρία, αγοράζουν στην Τουρκία. Τα τελευταία όμως χρόνια η οικονομία της Ρωσίας ανεβαίνει. Αυτό από μόνο του είναι ένας παράγοντας που τους παρακινεί στο να βγουν και να γνωρίσουν χώρες. Η Ελλάδα ήταν πάντα ένας δημοφιλής προορισμός για αυτούς. Έχουν αυξηθεί οι συντάξεις, έχουν αυξηθεί οι μισθοί τους. Κάθε μέρα άκουγα και μια ιστορία στη Χαλκιδική για μαύρες βαλίτσες με εκατομμύρια ευρώ που έσκασε κάποιος Ρώσος ολιγάρχης για μια έπαυλη της Χαλκιδικής. Τι από όλα αυτά είναι αλήθεια και τι μύθος, ένας Θεός ξέρει. Πολλοί θεωρούν τους Ρώσους χρυσούς τουρίστες. Θεωρούν με άλλα λόγια ότι κινούν την οικονομία της Χαλκιδικής. Πάω να συναντήσω έναν μεσίτη, τον κύριο Γεωργάκο, ο οποίος έχει αντίθετη γνώμη. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Προσωπική μου εμπειρία από Ρώσους είναι ότι ακούγονται πολύ περισσότερα από όσα γίνονται. Όταν λοιπόν οι Ρώσοι που έρχονται μένουν σε κάποια ξενοδοχεία, πεντάστερα ή τετράστερα της Χαλκιδικής, με 50 ευρώ ή με 70 ευρώ την ημέρα, all inclusive, καταλαβαίνουμε ότι το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων αυτών δεν είναι και υψηλό. Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που μπορούν να διαθέσουν 300 ή 500 χιλιάρικα για να αγοράσουν ένα σπίτι στη Χαλκιδική. Αλλά έχουμε και τα εξής παραδείγματα, τουλάχιστον με την εμπειρία μου στο εξωτερικό. Η ένα είναι της Βουλγαρίας, που έχουν αγοράσει πάνω από 300.000 Ρώσοι, με αποτέλεσμα μετά από ένα διάστημα να μην εμφανίζονται καθόλου, να μένουν ολόκληρα κτίρια άδεια γιατί δεν πληρώνονται τα κοινόχρηστα, δεν πληρώνονται το ρεύμα και εξαφανίζονται. Και ένα δεύτερο είναι του Μαυροβουνίου, που έχουν παρατηθεί χιλιάδες ακίνητα κουφάρια. Θεωρώ λοιπόν, αν κάποιο δει ιστορικά όπου μπαίνουν οι Ρώσοι, τι συμβαίνει, δεν είναι ότι καλύτερο. Ένα άλλο κομμάτι που συμβαίνει στη Χαλκιδική, βεβαίως σε αυτούς που αγοράζουν, είναι ότι στη Χαλκιδική ελέγχεται από τους Ρωσοπόντιους, με αποτέλεσμα να βάλουν υπερβολικές προμήθειες πάνω στην τιμή του ακινήτου και ένα μέρος των Ρώσων που αγοράζει αργά ή γρήγορα θα καταλάβει ότι το ακίνητο που αγόρασε στις 300.000 δεν άξιζε 300.000, αλλά ήταν το 200. Δηλαδή θα δημιουργηθούν και τέτοιου είδους προβλήματα. Η αγορά της Χαλκιδικής δυστυχώς κατ' εμέ δεν ελέγχεται από τους μεσίτες, τους αδιούχους μεσίτες, αλλά ελέγχεται από παραμεσίτες. Δεν νομίζω ότι έτσι μπορεί να γίνει πραγματική ανάπτυξη. Ούτε ανάπτυξη στο real estate, ούτε της οικονομίας. Εμένα μου θυμίζουν αυτά τριτοκοσμικές χώρες. Άρα τελικά είναι μια φούσκα όλο αυτό, όλη αυτή η γνώμη που έχει σχηματιστεί. Ίσως ταυτίζεται και με το ελληνικό ταπεραμέντο. Μας αρέσουν οι φούσκες, μας αρέσουν τα μεγάλα λόγια και αυτό μάλιστα πραγματώνεται και στην ζωή μας, στην καθημερινότητα. Πλέον όμως η αγορά έχει ανοίξει και για Ρώσους επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν επενδύσεις στη Χαλκιδική. Η πιο γνωστή τέτοιου τύπου επένδυση, αξίας μεγαλύτερης των 20 εκατομμυρίων ευρώ, είναι αυτή του πεντάστερου ξενοδοχείου Pomegranate με σουίτες 165 τετραγωνικών μέτρων. Ιδιοκτήτης του είναι ο γιος του Γενικού Εισαγγελέα της Μόσχας. Ντύθηκα, στολίστηκα και ετοιμάστηκα για να έρθω σήμερα στα εγγένεια του καινούριου κλαμπ, του περιβόητου ξενοδοχείου, που είχε γίνει το πάρτι του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Παραβρέθηκαν κάποιοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, ο Ρέμος τραγούδησε και η αστυνομία τους τα χάλασε.
επένδυση ξένων επιχειρηματιών από τη Ρωσία, που αγαπάνε την περιοχή και από την αγάπη τους τη μετουσιώσανε σε επένδυση, σε επιχειρηματική κίνηση. Θεωρώ αυτό το στάδιο που έχει φτάσει στο ξενοδοχείο ανεβάζει από μόνο του πολύ ψηλά τον πύχη και ελπίζουμε εμείς να γίνουμε ο λόγος που και άλλοι θα επενδύσουν στην περιοχή. Να ανεβεί ο τουρισμός σε επίπεδο. Να είναι, δεν πάμε για την ποσότητα, πάμε για την ποιότητα του τουρίστα και θέλουμε εκεί να επιμένουμε. Αν και ακούγονται πολλά, εν τέλει δεν είναι και τόσες πολλές οι επενδύσεις των Ρώσων στην τουριστική βιομηχανία της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τον Κλεόβουλο Αλεξιάδη, διευθυντή του Ελληνορωσικού Κέντρου Ερμής, 4-5 επιχειρηματίες έχουν επενδύσει σε τουριστικές υποδομές στην περιοχή. Μιλάμε για 4-5 επιχειρήσεις που επενδύουν σε αγορά ξενοδοχειακών μονάδων ή άλλης φύσεως γενικά επενδύσεις. Συμπεριλαμβανομένου και της επιχείρησης του κ. Μουζενίδη, που είναι ο κατεξοχήν φορέας τουρισμού στην περιοχή. Τον βλέπουμε τώρα, κατεβαίνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Βέβαια, δεν χαίρονται όλοι με τις ρωσικές επενδύσεις στην Ελλάδα και πρώτος από όλους ο Πούτιν. Надо разобраться и в том, почему инвесторы и наши, и зарубежные вкладывают достаточно большие деньги за границей, хотя имеют возможность это сделать здесь. Αυτή η ιστορία ήταν μια παρατήρηση που έκανε ο Πούτιν σε μια επίσκεψη στο επιμελητήριο του Ροστόφ, το επιμελητήριο από το οποίο ανήκει ο Σαββίδης. Κατά την επίσκεψή του ο Πούτιν σε επίπληξη που έκανε στον πρόεδρο του επιμελητηρίου, το ότι η περιοχή τους δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς και πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα για να γίνουν περισσότερες επενδύσεις. Коллеги делают, присутствующие здесь, а вот, не знаю, есть ли здесь те, которые не присутствуют, но вкладывают достаточно большие ресурсы за границей. В том числе, я с удивлением обнаружил, что достаточно серьезную инвестицию осуществили в последнее время в Греции. Греция хорошая страна, близкая нам духовно, но мы знаем, какие там проблемы. Экономические, финансовые в целом. Тем не менее, если инвестор выбирает такую страну, проблемную явно страну, для своих инвестиций и предпочитает ее, скажем, на Ростовской области, возникает вопрос, почему, чего здесь-то не хватает. Τα τελευταία 10 χρόνια οι Ρώσοι κατακλείζονται από όλους τους Ευρωπαίους για να κάνουν δουλειές μαζί τους. Άρα έχουν εναλλακτικές λύσεις. Άρα αισθάνονται ότι είναι από πάνω, καβάλα που λέμε, στάλογο. Από όλα αυτά που διαβάζουμε γενικά από τον τύπο, που βλέπουμε στη τηλεόραση, γενικά στα μίντια, έχουμε όλη την εντύπωση ότι ολόκληρο το πρώτο πόδι ανήκει πλέον στους Ρώσους. Ισχύει αυτό? Όχι, μας έχει μείνει ακόμα κάποιο, δεν ανήκει όλους τους Ρώσους. Και αφού ο Κλεόβουλος Αλεξιάδης με διαβεβαίωσε ότι η Χαλκιδική ανήκει ακόμα στους Έλληνες, ήρθε η ώρα για ένα μπάνιο. Επιτέλους μια πιο ερημική παραλία. Ο Φιόντορ Ντοστογεύσκη είχε πει ότι το να λες ψέματα είναι υπέροχο πράγμα, διότι σε οδηγεί στην αλήθεια. Στην ιστορία των Ρώσων στη Χαλκιδική, η αλήθεια είναι χωμένη ανάμεσα σε υπερβολές, αστικούς μύθους και προπαγάνδα. Οι Ρώσοι τουρίστες είναι πολλοί και στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά δεν είναι πάμπλουτοι ολιγάρχες. Ανήκουν στη μεσαία τάξη της χώρας, που έρχονται με φθηνά πακέτα σε ξενοδοχεία all inclusive. Κάθε χρόνο αγοράζονται από Ρώσους κάποιες δεκάδες σπίτια, όμως αυτά είναι κυρίως μικρά διαμερίσματα των 100 και 200.000 ευρώ και όχι επαύλες. Οι ρωσικές επενδύσεις υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσες ώστε να σώσουν την οικονομία. Όμως, την αλήθεια την φτιάχνει κανείς, ακριβώς όπως φτιάχνει και το ψέμα, όπως λέει και ο δικός μας Οδυσσέας Ελίτης.